Ίγγηκεν η ώρα. Ο ιδρυτικός πρόεδρος, κύριος Δημήτρης Νατσιός, ευχαριστούμε. Ο δάσκαλος μπορεί η δίκη στη Βουλή. 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 Χαίρετε. Καλώς ήρθατε στην τελευταία στη Θεσσαλονίκη προεκλογικός συγκέντρωσή μας και είμαι σίγουρος μετά τις εκλογές θα κάνουμε ως κοινοβουλευτικό κόμμα πολλές συνάξεις. Μας ρωτούσαν, αγαπητοί μου, να σας πω κάτι την επομένη των εκλογών, έτσι για να φεδρύνουμε λίγο την ατμόσφαιρα. Με έπαιρναν τηλέφωνα, με έλεγαν πώς είσαι Δημήτρη, και θυμόμουνα εξαιτίας του καταιγισμού της λάσπης είχα απαντήσει με μία ιστορία. Το 1825 ο στρατηγός Καραϊσκάκης, κυνηγημένος από την πολιτική διοίκηση, φεύγει από το Μεσολόγγι και πάει ψηλά στα Άγραφα, χειμώνας καιρός. Έστειλε μια επιστολή στην πολιτική διοίκηση, τους Μαυροκορδάτους, και τους λέει: «Είμαι βαριά άρρωστος και δεν ξέρω αν είναι από τα πολλά κρύα ή από τους πολλούς αφορεσμούς που μου εκάματε». Αγαπητοί φίλοι, σαν σήμερα περίπου το βράδυ ξεκίνησε η μάχη του Κιλκής. 10.000 αξιωματικοί και στρατιώτες Έλληνες κατά την τριήμερο εποποιία 1913 αφήνουν τα ιερά τους κόκαλα στα χωράφια στη γη της Μακεδονίας, η οποία σήμερα αναθυμάται και κλαίει και οδύρεται γιατί δεν έκλεισε η πληγή την προδοσία. Για να τιμήσω τα λαμπρά παλικάρια θα σας διαβάσω ένα κειμενάκι που γράφτηκε από έναν γιατρό, δεν ζει πια, ο οποίος στα παιδικά χρόνια ζούσε στο Κιλκής, δεκαετία του 1920. Ίσως κάποιοι το ακούσατε. Και μια και είμαι και δάσκαλος, δασκαλάκος με συγχωρείτε, θα το διαβάσω. Το διάβαζα και στους μαθητές. Έγραφε λοιπόν ο Σταύρος Ολίβας, ο γιατρός, ένα απέραντο όπου λέω Κιλκής, μάλλον αντικαθιστώ τη λέξη Κιλκής με τη λέξη Ελλάδα. Ένα απέραντο εθνικό νεκροταφείο που κρύβει στα σπλάχνα του τα κορμιά χιλιάδων παλικαριών είναι η πατρίδα μας. Και πάνω στα κορμιά αυτά στήθηκαν τα θεμέλια της χώρας μας. Και το σιτάρι που φτιάχνει το ψωμί μας θεργεύει και μεστώνει ρουφώντας από τη γη αίμα αντί για νερό. Κάθε λόφος γύρω μας και ένας κρανίου τόπος. Κάθε χωράφι και ένας αγρός αίματος. Τα πρώτα χρόνια μετά τη μάχη, τα αλέτρια που όργωναν τη γη έφεραν στην επιφάνεια λευκά κόκαλα, κόκαλα Ελλήνων ιερά, μαζί με σκουριασμένες ξυφολόγχες και δερμάτινες παλάσκες περασμένες σε ζωστήρες που έζωναν κάποτε λιγερά σώματα παλικαριών. Και όλοι μας λίγο πολύ έχουμε να θυμόμαστε πως σκάβοντας τις αυλές των σπιτιών μας είχαμε βρει σκουριασμένα όπλα και ανθρώπινα κρανία. Θυμάμαι με τη δασκάλα μας τους πρώτους περιπάτους που κάναμε πάνω στο λόφο του Αγιώργη που δεσπόζει της πόλεως. Η δασκάλα μας έλεγε ότι οι παπαρούνες στον τόπο μας είναι πιο κόκκινες από αλλού, γιατί παίρνουν το χρώμα τους από το αίμα των σκοτωμένων παλικαριών. Και εμείς, μικρά παιδιά, διστάζαμε να τις κόψουμε από φόβο μήπως και ματώσουμε τα χέρια μας. Είναι βαριά τα κόκαλα γερά, δάσκαλε προχώρα και όντων πονικά. Είναι βαριά τα κόκαλα γερά, δάσκαλε προχώρα και όντων πονικά. Η ιστορία είναι φωνή νεκρών διδάσκουσα του ζώντας. Όλοι μαζί, ζωντανοί και πεθαμένοι, είμαστε αλληλέγγυοι και συνυπεύθυνοι. Η ιστορία, ακόμη, είναι εξ ορισμού μια συμφωνία μεταξύ των νεκρών, των ζώντων και των αγέννητων. Και αφού είναι τριμερή η συμφωνία, δεν μπορεί να αλλάξει εν απουσία των δύο μερών, των νεκρών και των αγέννητων. Χρωστάμε,
Σ' όσους πέρασαν, θα έρθουνε, θα περάσουν, κριτές θα μας δικάσουν οι αγέννητοι οι νεκροί, γράφει υπέροχα ο Κωστής Παλαμάς. Οι πρώτοι κριτές οι νεκροί είναι οι χιλιάδες νεκροί στρατιώτες στη μάχη του Κλικής και του Λαχανά. Αυτοί έγραψαν με το αίμα τους. Η Μακεδονία είναι μία και ελληνική. Οι δεύτεροι, οι αγέννητοι, θα μας δικάσουν αν δεχτούμε το ανοσιούργημα. Οι Μακεδόνες δεν μπορούν να ζουν σκλαβωμένοι και προδομένοι. Εμείς οι Μακεδόνες, εμείς οι Έλληνες, ξέρουμε να αγωνιζόμαστε, ξέρουμε να νικάμε. Τη μόνη συμφωνία για τη Μακεδονία που αναγνωρίζει ο λαός μας είναι αυτή, επαναλαμβάνω, που γράφτηκε με το αίμα αξιωματικών και στρατιωτών για του Χριστού την πίστη, την Αγία, για της πατρίδος την ελευθερία και την τιμή της Μακεδονίας. Έχετε ανατροπή! Αγαπητοί μου, την επομένη των εκλογών της 21ης Μαΐου ξεκίνησε, όπως προείπα, μια αήθης ομοβροντία και λασπολογία και κατασυκοφάντηση της νίκης. Όλα τα θερία πέσαν πάνω μας να μας φάνε. Δεν προλαβαίναμε κάθε βράδυ να τεινάζουμε τη λάσπη που ρίχνουν πάνω μας. Όμως αντέχουμε. Δεν λυγίζει η ψυχή μας. Είμαστε φτιαγμένοι από γερό σκαρί. Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Είμαστε Ρωμνοί. Είμαστε Έλληνες. Τον φόβο τον αφήσαμε στην κοιλιά της μάνας μας. Ούτε εν άρμαση, ούτε εν ύπης, εμείς δε εν ονόματι του Θεού ημών μεγαληθισόμεθα. Αυτή είναι η απάντηση. Δάσκαλε εμπρός, σε θέλει ο λαός. Δάσκαλε εμπρός, είμαστε έτοιμοι και τη ζωή μας ακόμη για την αγαπημένη μας πατρίδα. Όπως ο Λορέντζος Μαβίλης, ο μεγάλος ποιητής, το 1912, λίγο πριν πεθάνει τραυματισμένος βαριά, είπε μία φράση που την έχουμε στην καρδιά μας. Δεν περίμενα πολλές τιμές στη ζωή μου, αλλά τέτοια τιμή να πεθάνω για την πατρίδα δεν την περίμενα. Και τι δεν μας καταλόγησαν. Δασκαλάκος, δόξα τω Θεώ, εγώ δεν βγήκα, αγαπητοί μου, από κομματικό γραφείο. Βγήκα από σχολική αίθουσα. Από τον παράδεισο των μαθητών βρέθηκα στην κόλαση των υβριστών. Μας κατηγόρησαν για χρηματοδότηση, ότι έχουμε βαρέλια με χρυσά ρούβλια στα υπόγειά μας. Μας δίνει ο ένας και ο άλλος συκοφαντίες και ψέματα. 172.000 Έλληνες μας ψήφισαν και Ελληνίδες. Να είστε σίγουροι, ανάμεσα σε αυτούς υπάρχουν πάρα πολύ φιλότιμοι, και άλλος από το περίσσευμα και άλλος από το υστέρημα βοηθούν την προσπάθεια της νίκης. Και βρέθηκαν πολλοί εθελοντές που μας στήριξαν. Αριστερή κεντρώη και δεξιή, το δάσκαλο θα βρείτε. Ερωτώ, μέσα στη Βουλή. Αριστερή κεντρώη και δεξιή, το δάσκαλο θα βρείτε μέσα στη Βουλή. 800 εκατομμύρια χρωστάν τα δύο μεγάλα κόμματα που κυβέρνησαν τον τόπο μας τα τελευταία 40-50 χρόνια. Γιατί δεν ζητούνται από αυτά τα χρήματα πίσω? Με τόσα χρήματα, 800 εκατομμύρια από δάνεια, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ θα μπορούσαν να τριπλασιαστούν οι χαμηλές συντάξεις. Να μπουν αυτά τα δάνεια στο καθεστώς κόκκινων δανείων. Να γίνει η κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων αυτών των κομμάτων. Να ελεγχθούν όλοι. Αγαπητοί μου, προτάσω μία φράση η οποία πρέπει
όλους να μας συγκλονίζει, γιατί σήμερα το βιώνουμε, μία πρόταση. Έλεγε ένας ξένος συγγραφέας και εξηγεί και την παρουσία μου εδώ στην θέση του Ιδρυτικού Προέδρου της Νίκης. Έλεγε λοιπόν αυτός ο συγγραφέας, το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος είναι να διαγράψεις τη μνήμη του, να καταστρέψεις τα βιβλία του, την κουλτούρα του, την ιστορία του, μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία, να κατασκευάσει μια νέα παιδεία, να επινοήσει μια νέα ιστορία. Δεν θα χρειαστεί πολύ καιρός για να αρχίσει αυτό το έθνος να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν. Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του θα το ξεχάσει πολύ γρήγορα. Λοιπόν, προσωπικώς, επειδή 35 χρόνια είμαι με την κοιμωλία στο χέρι, επειδή ορκίστηκα ως δάσκαλος να υπηρετώ το σύνταγμα της πατρίδας μου και να σέβομαι την θεμελιώδη επιταγή συνταγματική που ορίζει η παιδεία αποστολή, αποτελεί βασική αποστολή του κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες. Επειδή ως δάσκαλος έμαθα να ακούω τους Αγίους Εκκλησίες μας, να υπακούω σε λόγια παλικαρίσια σαν του Αγίου Παϊσίου, η Ελλάδα, η Ορθοδοξία με την παράδοσή της, τους Αγίους και τους ήρωές της, να πολεμείται από τους ίδιους τους Έλληνες και εμείς να μην μιλάμε. Είναι φοβερό. Επειδή αφουγκράζομαι λόγια ηρώων σαν του Μακρυγιάννη που μου λένε, που μας λένε, όταν μου πειράζουν πατρίδαν και θρησκείαν θα μιλήσω, θα ενεργήσω και ό,τι θέλουν ας μου κάμουν. Επειδή είμαστε οργισμένοι και είμαι οργισμένος εξαιτίας της ηλικής και πνευματικής λαιλασίας της πατρίδας μου από ημέτερα και αλλογενή αρπακτικά, ημί οργιζόμενοι εφείς δι ηλίθιοι δοκούντες είναι, έλεγε ο Αριστοτέλης, ο δάσκαλος του καπετάνιου της Μακεδονίας μας Παύλου Μελά. Όποιος δεν οργίζεται για αυτά που πρέπει είναι περίπου ανόητος. Επειδή σέβομαι την ιστορία μας και σκέφτομαι ότι κάποτε κάποιοι δάσκαλοι, κάποιες δασκαλίτσες υπέγραφαν με το αίμα τους τη δασκαλία τους σαν τις ιστορικές δασκάλες του Μακεδονικού Αγώνα. Επειδή αγαπώ τα παιδιά τα οποία διψούν για παραδείγματα και φώτιση και λόγο αληθείας και δεν ανέχουμε οι ψυχές τους να αντιμετωπίζονται με αδιαφορία, να λιμοκτονούν χωρίς ειδική πηξίδα στη ζωή τους, να γίνονται τα παιδιά μας οι πλέον αναλφάβητοι νέοι όλης της Ευρώπης, να μεγαλώνουν αγνοώντας το τι μας ενώνει ως λαό, αλλά και αγνοώντας τι θα κάνει τα ίδια ευτυχισμένα στην προσωπική ζωή τους. Για όλους αυτούς τους λόγους, αγαπητοί μου, πολεμούμε μέσω της νίκης για τα παιδιά, για την παιδεία, για την οικογένεια. Αγαπητοί μου, μας είπαν δεκανίκη της Νέας Δημοκρατίας και το έχουμε τονίσει στεντορία τη φωνή, το λέμε συνεχώς. Δεν πρόκειται ποτέ, μα ποτέ, να συνεργαστούμε με τα κόμματα που κατέστρεψαν την πατρίδα μας. Ο μεγαλύτερος πόλεμος εξάλλου αυτές τις ημέρες που προηγήθηκαν ήταν από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Και τι δεν ακούσαμε και τι δεν μας είπαν. Προσέξτε και αυτές τις μέρες ποιες διακαναλικές συνεντεύξεις προβάλλονται σε ώρες υψηλής τηλεθέασης. Βλέπετε τα άλλα κόμματα, μεσημεριανές ζώνες, βραδινές ζώνες, η Νίκη, 3 και 4 ξημερώματα που όλοι κοιμούνται. Ποιος τα κανονίζει αυτά, δεν χρειάζεται να τα πω. Μέχρι, αγαπητοί μου, μας είπαν να απαντήσω και σε αυτό συνεχώς και συνεχώς. Μας λένε ότι είμαστε ρωσόφιλοι. Έχω απαντήσει ξανά και ξανά επιστρατεύοντας τα λόγια του Θοδωρή Κολοκοτρώνη. Και τα ξαναλέω. Όταν ερωτήθη ο γέρος του Μοριά με την ευθύβολη θυμοσοφία που τον διέκρινε, απάντησε ούτε γαλλόφιλος, ούτε αγγλόφιλος, ούτε αμερικανόφιλος τα πρόσθετα, ούτε ρωσόφιλος. Είμαι θεόφιλος, απάντησε ο γέρος του Μοριά. Είμαστε θεόφιλοι, είμαστε ελληνόφιλοι.
Και λέει και κάτι άλλο. Είμαστε παλαβοί εμείς Έλληνες, αλλά έχουμε γνωστικό Θεό. Αγαπητοί μου, μέχρι και η εφημερίδα Φιγκαρό μου έστειλε ένας φίλος μου, έγραψε κείμενο για μας και προσωπικά για μένα που μας χαρακτήρισε σκοταδιστικό, ομοφοβικό και εχθρικό προς τις αμβλώσεις και λοιπά και λοιπά ακόμα. Όλα αυτά βέβαια είναι παράσημα και όχι ντροπές. Ώστε λοιπόν και κατά τον κύριο Πρωθυπουργό, πρώην Πρωθυπουργό εν δυνάμει σήμερα είμαστε σκοταδιστές. Σήμερα αγαπητοί μου είναι η γιορτή του Πατέρα. Τέλος πάντων, εμείς οι χριστιανοί δεν έχουμε ημερολόγιο, έχουμε εορτολόγιο ή καλύτερα αγιολόγιο, έτσι. Ερωτώ, γιατί δεν την καταργούν με βάση την συμπεριληπτική τους γλώσσα? Δεν είναι η γιορτή του Πατέρα, είναι η γιορτή του γονέα Α. Τι θα πει πατέρας? Τι θα πει μητέρα? Αυτό είναι σκοταδισμός. Εμείς ξέρετε τι πατεράδες έχουμε στην συλλογική μας μνήμη. Ποιος είναι ο πατέρας ο Ρωμιός? Θα το ξαναπώ. Στο κυλικής υπηρετούσης σας το έχω ξαναπεί, 1952, ο Γρηγόριος Αυξεντίου, ο αητός του Μαχαιρά, ο υπαρχηγός της ΕΟΚΑ, ως έφεδρος αξιωματικός του ελληνικού στρατού, τον κάλεσε ο μεγάλος Γρίβας, ο διγενής, ο αρχηγός της ΕΟΚΑ, να συμμετάσχει στον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα της Κύπρου. Το 1957 τον κυκλώνουν οι Άγγλοι κατόπιν προδοσίας στη Μονή του Μαχαιρά στην Παναγία. Τον καλούν να βγει έξω. Απαντά δύο λέξεις. Διαχρονικά, η διαχρονική απάντηση του γένους μας σε όλους τους επίβουλους. Μολόν λαβέ! Μολόν λαβέ! Τον έκαψαν ζωντανό, ρίχνοντας με ελικόπτερο βενζίνη. Βγήκε έξω, καρβουνιασμένο το σώμα του. Το πήγαν στο νεκροτομείο της Λευκωσίας. Κάλεσαν τον πατέρα του, τον Πιερή, να αναγνωρίσει το μοναχογιό του. Οι Άγγλοι και οι Τούρκοι δήμοι. Όχι γι' αυτό βέβαια, αλλά να τον δουν να λυγίζει η ψυχή του. Απάντησε ο Πιερής Αυξεντίου με μία φράση. Δεν κλαίω που σ' έχασα, που σ' είχα για καμάρι, κλαίω που δεν έχω άλλο γιο τη θέση σου να πάρει. Ώστε είμαστε σκοταδιστές και διάβολοι για κάποιους που τσακίζουν τη μέση τους, που τσακίζουν τη μέση τους και σκύβουν ως το χώμα για μια καρέκλα. Απαντώ για αυτούς με στίχους του Κώστα Βάρναλη. Πέτα την ανθρωπιά σου και από τον αφέντη πιά σου, κι άμα σε φτύσει αυτός να κάθεσαι σκυφτός και θα έχεις τα μεγαλεία στη σάπια πολιτεία. Κύπρος, Πόντος, Μακεδονία, τιμή, αγώνες. Αν είμαστε εμείς το σκοτάδι. Κύπρος, Πόντος, Μακεδονία, κοινή, αγώνες και ιστορία. Αν είμαστε εμείς στο σκοτάδι, αυτοί υπονοούν ότι είναι μέσα στο φως, περίπου αρχάγγελοι του φωτός. Ουέ οι λέγοντες, το πονηρών καλών και το καλών πονηρών, οι τιθέντες το σκότο φως και το φως σκότος. Μετάφραση, Ισαΐας, γιατί τώρα κάνω εργαλειοποίηση εγώ. Αυτά τα ξέρουμε από τα νιάτα μας, από την κούνια μας. Αλίμονο σε εκείνους οι οποίοι λέγουν το καλό, το κακό ως καλό και το καλό ως κακό, οι οποίοι με τη ζωή τους και τις πράξεις τους παρουσιάζουν το σκοτάδι ως φως και το φως ως σκοτάδι. Είμαστε σκοταδιστές, ρωτάμε εμείς οι Νίκοι. Πρώτον, εμείς είμαστε υπεύθυνοι για τις τραγωδίες των Τεμπών και στο Μάτι. Δεύτερον, εμείς διώξαμε 800.000 Ελληνόπουλα στα ξένα, στερώντας την πατρίδα μας από την ικμάδα της. Τρίτον, εμείς οι σκοταδιστές εντός εισαγωγικών δώσαμε το δικαίωμα στα ξένα και οι μεδαπά κοράκια τύπου Πάτσι να αρπάζουν τον Ιδρώτα και τα σπίτια του λαού μας. Εμείς οι Νίκοι υπογράψαμε τα φρικώδη μνημόνια υπεύθυνα ακόμη και για χιλιάδες αυτοκτονίες Ελλήνων, μνημόνια που υποθηκεύουν τον εθνικό μας πλούτο για 100 χρόνια. Εμείς φταίμε για την ανεξέλεγκτη εγκληματικότητα.
Εμείς φταίμε για τα εκατομμύρια λάθρομεταναστών που μεταβάλλουν την πατρίδα μας σε Ευρωπαϊκό Εμιράτο. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για το ότι αγρίεψαν τα παιδιά μας και έχουν αναδυθεί από τα τάρταρα της κοινωνίας μας όλα τα τέρατα για να τα μαγαρίσουν με τις παιδοφιλίες τους και τις αδιαντροπιές τους. Εμείς κλείσαμε ιερούς ναούς πριν από μερικά χρόνια. Εμείς φταίμε για την ατιμωρησία που υπάρχει σήμερα στο ελληνικό κράτος που εντείνει την ανασφάλεια των πολιτών. Θυμάστε πριν από 2 εβδομάδες περίπου μία απόπειρα βιασμού σε μία κοπέλα στην Αθήνα που τη γλίτωσε ένα φιλότιμο παλικάρι που γνώριζε πολεμικές τέχνες. 4 λαθρομετανάστες. Οι 3 βγήκαν αμέσως έξω. 1 φυλακίστηκε. Εμείς φταίμε για την ακρίβεια που μας έχει γονατίσει. Είναι η νίκη ακόμη υπεύθυνη για το ότι οι Τούρκοι ψαρεύουν στα ανοιχτά των κυθύρων, όπως διαβάσαμε, για τις γκρίζες ζώνες, για τις πρέσπες του Αιγαίου. Ετοιμάζονται, αγαπητοί μου. Σε ένα πρόσφατο άρθρο, ο Σταύρος Λιγερός, έγκριτος δημοσιογράφος, έγραψε ότι, τίτλος του άρθρου, 2 τυράκια στην ίδια φάκα. Το ένα το οποίο θα προσπαθήσει να μας εξευμενήσει και να μας αποκοιμήσει είναι ότι θα υπογραφεί, υποτίθεται, ένα σύμφωνο μη επιθέσεως μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για να σταματήσει μια διένεξη. Το δεύτερο όμως είναι το πιο επικίνδυνο. Θα αποσυρθεί η στρατιά του Αιγαίου από τα παράλια της Μικράς Ασίας, των Τούρκων εννοώ, ενώ εμείς θα αφαιρέσουμε από τα νησιά μας τα έξυπνα πυραυλικά συστήματα που είναι ο φόβος και ο τρόμος των Τούρκων. Αυτή είναι η αποστρατιωτικοποίηση. Τους Τούρκους δεν τους ενδιαφέρουν οι στρατιώτες. Τους ενδιαφέρουν, επαναλαμβάνω, τα έξυπνα πυραυλικά μας συστήματα. Υπόθεση εργασίας. Αν ουμιγέννητο γίνει κάτι, η τουρκική στρατιά εντός 24 ερών επιστρέφει πάλι στις ακτές για να επανέλθουν. Τα πυραυλικά συστήματα όμως στα νησιά μας θα χρειαστούν μήνες. Θέλετε να συνεχίσω το σενάριο αυτό? Να η προδοσία, να η πρέσπες του Αιγαίου. Αγαπητοί μου, μας κατηγόρησαν, δεν έχουμε μόνο δυστυχώς αυτούς τους μυρμηγκολέοντες που νυχθημερών μας πολεμούν και μας συκοφαντούν, έχουμε και, με λυπή ιδιαίτερα, λες και δεν μας ξέρουν, ανθρώπους οι οποίοι είναι δικοί μας υποτίθεται και μας περιμένουν στη γωνία να μας πυροβολήσουν. Λες και δεν είμαστε δεκαετίες της επάλξης για να υπερασπιστούμε το γένος. Σε θέλει όλη η χώρα! Δες καλέ προχώρα! Σε θέλει όλη η χώρα! Δες καλέ προχώρα! Σε θέλει. Μας κατηγόρησαν, να το πω αγαπητοί μου, ότι σεβαστήκαμε το τριήμερο πένθος που κήρυξε η προσωρινή κυβέρνηση για το πολύ νεκρό ναυάγιο. Το έθνος μας έχει τη μεγαλοψυχία να πενθεί και για τους άλλους. Και ναι, καθημερινά πενθούμε και για όλα όσα συμβαίνουν στην πατρίδα μας και ας μην τα έχει κηρύξει ως επίσημο πένθος η πολιτεία. Εργαλειοποίησαν τη λέξη εθνικός, ενώ εμείς δίνουμε πνευματικό περιεχόμενο, κοιτάζοντας τις ψυχές των ανθρώπων, γιατί για εμάς όλες οι ψυχές έναντι του πλάστη και Κρητή μας είναι ίδιες. Μας είπαν ότι χρησιμοποιώντας τη λέξη εθνικός είμαστε πάλι δεκανίκοι της Νέας Δημοκρατίας και του συστήματος. Δείτε, ξαναεπαναλαμβάνω, πώς η Νέα Δημοκρατία και το σύστημα μας κυνηγάει και μας συκοφαντεί όσο ποτέ κανέναν άλλον στη νεότερη πολιτική ιστορία. Θα μπορούσα να συνεχίσω αν είμαστε εμείς υπεύθυνοι για τους άνεργους πτυχιούχους που είμαστε, πρωτεύουμε εδώ, θλιβερές πρωτιές, για το κόστος στέγασης, για τα περισσότερα θύματα από τροχαία δυστυχήματα, για θανάτους από ναρκωτικά και από ουσίες. Και εδώ πρωτεύουμε. Είμαστε δυστυχώς πρώτοι όμως και στο υπαρίθμενα πρόβλημα της πατρίδας μας στην υπογεννητικότητα. Θα συνεχίσουμε ως νίκη και αν μας τιμήσει ο ελληνικός λαός, μπούμε στην Ελληνική Βουλή
να αγωνιζόμαστε για αυτό το αϊθαλές σύνθημά μας. Η Ελλάδα τούτη την εποχή θέλει παιδιά και παιδεία. Ελευθερία! Παιδιά! Παιδεία! Ελευθερία! Παιδιά! Παιδεία! Ελευθερία! Παιδιά! Παιδεία! Ελευθερία! Αγαπητοί μου, θα δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στη μητρότητα, στον ιερό ρόλο της μάνας. Το λέω πάντοτε, από όλα τα μυρωδικά, από όλα τα λαλούμενα κάλλιο χτυπάει καμπάνα και από όλα τα μυρωδικά κάλλιο μυρίζει μάνα. Η μάνα είναι το κλειδί της οικογένειας. Γιατί να μην παίρνει μια μάνα άδεια με το που γεννάει το παιδάκι της μέχρι την ηλικία των 5 ετών να το μεγαλώσει στην αγκαλιά της. Βεβαίως πληρώνοντας το κράτος μια γενναία αποζημίωση σε αυτή τη μάνα. Να στηριχθεί η πολυτεκνία που πολλές φορές από αυτήν απορρέει και η καλλιτεκνία. Να δίνονται σε νέα ζευγάρια υψηλά δάνεια για να μπορέσουν να χτίσουν ένα σπίτι, ένα αρχοντικό. Βασική μας επιδίωξη, αν μας τιμήσει ο λαός, να στηρίξουμε, επαναλαμβάνω, την ελληνική οικογένεια, το θεμέλιο του έθνους. Αγαπητοί μου, μας έχουν πει ότι επαναφέρουμε στο προσκήνιο αυτό που την περίοδο της Χούντας, δυστυχώς με την αλλοπρόσαλη πολιτική της, κατασυκοφαντήθηκε. Το τρίπτυχο που λέει πίστη, θα το πω σωστά, πατρίδα και οικογένεια. Μα σε όλη μας την ιστορική πορεία αυτά ήταν πολύτιμα, ήταν τα θεμέλια μας. Ήταν η ζωή, το βίωμα του λαού μας. Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν πολεμούμε υπέρ βωμών και εστιών. Βωμή είναι οι τότε εκκλησίες και τα ιερά. Εστία είναι το σπίτι. Να η οικογένεια, να η πατρίδα. Στην μεσαιωνική μας ιστορία της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας όλοι οι αυτοκράτορες υπέγραφαν. Κωνσταντίνος, εν Χριστώ το Θεό πιστός, να η πίστη, βασιλεύς και αυτοκράτορ των Ρωμαίων, να η πατρίδα, ο παλαιολόγος, να η οικογένεια. Στη σύγχρονη ιστορία μας, όταν πηγαίνουμε σε καταθέσεις στεφάνων στα μνημεία ηρώων, π.χ. σας σήμερα το 1992 σκοτώθηκε ο πιλότος της πολεμικής μας αεροπορίας Νικόλαος Σαλμάς, αιωνία η μνήμη. Τι λέει ο εκφωνητής, παίρνει το στεφάνι αγαπητή μου και λέει Νικόλαος Σαλμάς έπεσε υπερπίστος και πατρίδος. Να το πάλι, η πίστη μας, η πατρίδα μας και η οικογένεια. Αυτά θέλει και πάλι η νίκη να τα επαναφέρει στους Έλληνες. Είναι βαριά, τα κόκαλα γερά, δόσκαλε προφόρα και αντολμονικά. Είναι βαριά, τα κόκαλα γερά, δόσκαλε προχώρα και αντολμονικά. Από τότε που τα χάσαμε αυτά ερωτώ την προσήλωση και το σεβασμό στην πίστη μας, τη φιλοπατρία, την άδολη εννοώ, σεβόμαστε πατρίδες όλων των ανθρώπων και την αγάπη μας στην οικογένεια, πάμε καλύτερα. Βλέπετε που έχει φτάσει το έθνος μας, στο χείλος του γκρεμού. Τα παιδιά μας έχουν αγριέψει, έχουμε όλοι σκύψει το κεφάλι από θλίψη. Ακριβώς γιατί χάσαμε τις ρίζες μας. Αυτή είναι η αποστολή της νίκης. Να θυμίσει στην πονεμένη Ρωμιοσύνη από πού κατάγεται. Μνήμη του λαού μου σε λένε Άθο, μνήμη του λαού μου σε λένε Πίνδο. Η πίστη μας στο Χριστό και οι αγώνες του λαού μας, οι διαχρονικοί, για ελευθερία, αξιοπρέπεια και δημοκρατία. Είμαστε σκοταδιστές, αγαπητοί μου, επειδή δεν συμφωνούμε με αυτές τις παρελάσεις που γίνονται κάθε Ιούνιο στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα και μας προσβάλλουν. Διαβάζω κάποτε οι βασικοί λόγοι για να περηφανεύεται ένας πολίτης ήταν η ιστορία της πατρίδας του, τα κατορθώματα των προγόνων του, η πίστη του, οι εθνικοί ροές του, οι πνευματικές μορφές που ανέδειξε ο τόπος του, η παράδοσή του, ο πολιτισμός του, η γλώσσα του. Μα και αυτά μας ενώνουν, αγαπητοί μου. Το λέω πάντοτε. Πότε εμείς οι Έλληνες, πότε εμείς οι Ρωμνοί. Μία παρένθεση, κάποιος παρεξηγήθηκε γιατί λέει χρησιμοποιεί τη λέξη Ρωμιός. Αγαπητοί μου, θα του πρότεινα να διαβάσει το βιβλίο του Παναγιώτη Χρήστου, του μακαριστού καθηγητή, Έλληνες, Γρεκοί, Ρωμνοί, οι περιπέτειες των εθνικών μας ονομάτων, όπου περιγράφει ο σεβαστός καθηγητής
ότι αυτά και τα τρία ονόματα είναι εθνικά μας ονόματα, διότι είμαστε πανάρχιο έθνος και στο διάβα της ιστορίας μας αλλάζαμε και ονομασίες. Δεν χρειάζεται να τα αναλύσω εδώ, θα σας πω τι έλεγαν για κάποιους παλαιότερα, πολύ παλαιότερα, έλεγαν ο κύρις του είναι Ρωμιός και η μάνα του Ελληνίδα. Και οι δυο ήταν Έλληνες, αλλά οινούσαν το θρήσκευμα, τέλος πάντων. Αγαπητοί μου, πότε ενωνόμαστε εμείς οι Ρωμνοί, πότε ενωνόμαστε εμείς οι Έλληνες? Σε δύο περιπτώσεις, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, να παραμείνουμε ενωμένοι. Έλληνες ομοφρονέοντας χαλεπούς είναι περιγίγνεστε, έλεγε ο Ηρόδοτος. Όταν οι Έλληνες είναι ενωμένοι, είναι αδύνατον, πολύ δύσκολο να τους νικήσεις. Σε δύο περιπτώσεις. Ελλάς ενωμένη, ποτέ νικημένη. Ελλάς ενωμένη, ποτέ νικημένη. Ελλάς ενωμένη, ποτέ νικημένη. Το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής που λιτανεύουμε το Θεάνθρωπό μας όλοι ενωμένοι με τις οικογένειές μας, δεν μας ενδιαφέρει τι είναι ο διπλανός. Και το βράδυ της Αναστάσεως του Κυρίου πάλι ενωμένοι όλοι κοιτάμε δεξιά και αριστερά και δεν βλέπουμε αντιπάλους, δεν βλέπουμε εχθρούς, βλέπουμε τον πλησίον, βλέπουμε τον συνάνθρωπο. Τι μας ενώνει? Η αμόμητος πίστη. Πότε άλλη φορά ενωνόμαστε εμείς οι Έλληνες? Όταν κάνουμε τείχο στις πόλεις και στα χωριά ακόμη της πατρίδας μας δύο επετείους, την 28η Οκτωβρίου και την 25η Μαρτίου, όταν παρελάβνει το ποτάμι της ζωής κρατώντας την ελληνική σημαία με το σταυρό και την γαλανόλευκη θωριά της. Αλλά αυτά μην τα λέμε, γιατί είμαστε σκοταδιστές. Αυτοί οι οποίοι τα έχουν ποδοπατήσει, τα έχουν συκοφαντήσει, ζουν μέσα στο φως. Βλέπετε πού είναι η πατρίδα μας. Είμαστε σκοταδιστές, γιατί εμείς δεν διδάξαμε βιβλία πανέργια με οχές, αλλά τα πετάξαμε τα βιβλία τους στο δημοτικό σχολείο. Και αν θέλετε να σας εξηγήσω γιατί ονομάζω την παιδεία παιδομάζωμα και θα αγωνίζομαι συνέχεια να φύγουν μέσα από τις τσάντες των παιδιών τα δηλητήρια, φέρνω ένα μόνο παράδειγμα. Μίλησα για Μεγάλη Παρασκευή. Να, στην τρίτη τετάρτη δημοτικού, στο ανθολόγιο το κείμενο που είναι αφαιρωμένο στην πιο κατανυκτική ακολουθία της Εκκλησίας μας. Τότε που πήγαμε βόλτα τον επιτάφιο. Ο επιτάφιος δεν πάει βόλτα. Και στο τέλος, όταν φτάσαμε στην εκκλησία, οι ψάλτες σήκωσαν ψηλά τον επιτάφιο πάνω από την πόρτα και εμείς περάσαμε από κάτω, να όπως παίζουμε το περνά-περνά η μέλισσα. Προσβάλλουν, μην απορείτε γιατί αγρίεψαν τα παιδιά μας. Όταν δεν διδάσκεις τα καλούδια της παραδόσεως, έχουμε ένα κελάρι πατρογονικό γεμάτο καλούδια, η έξοχη παράδοσή μας, και τα παιδιά μας και εμείς είναι κλειδωμένα απ' έξω, και αντί να τους δίνουμε αυτά τα εξαίσια δώρα της παραδόσεώς μας, τους βάζουμε και τρώνε ξυλοκέρατα, γουρουνοτροφές δηλαδή. Επαναλαμβάνω, ένας λόγος είναι αυτός που αγρίεψαν τα παιδιά μας. Ο δεύτερος είναι ότι δεν μεγαλώνουμε. Αυτό ισχύει και για τους πολιτικούς. Τα παιδιά με ταπείνωση αγαπητοί μου, και όχι ταπεινώνοντας. Έτσι μεγαλώνεις, έτσι διδάσκεις, έτσι κυβερνάς τόπο. Και κυρίως με το παράδειγμα. Μόνο το παράδειγμα, τα πρότυπα μπορούν να διδάξουν και όχι τα πρέπει, τα απρόσωπα πρέπει. Το πρέπον, μετοχή, συμμετοχή, παράδειγμα. Και η πολιτική το ίδιο. Ρωτώ αγαπητοί μου, συνέχεια το ρωτώ. Θυμάστε να εξήλθε κανείς από την πολιτική, από τους ανθρώπους των τελευταίων που κυβέρνησαν τον τόπο τα τελευταία 30-40 χρόνια και να βγήκε από την πολιτική όχι πλουσιότερος αλλά ενδοξότερος? Έλεγαν οι αρχαίοι, δι των αγαθών άρχοντα παβόμενο της αρχής μη πλουσιότερον αλλά ενδοξότερον γεγονένε. Υπάρχει ένας να το βρούμε, να του φιλήσουμε το χέρι από ευγνωμοσύνη γιατί πρόσφερε στο έθνος μας το είναι του? Για μας αυτό είναι η νίκη. Είναι Γολγοθάς, είναι διακονία, είναι θυσία. Δεν μπήκαμε στην πολιτική για να πιάσουμε στασίδι ή για να βγάλουμε χρήματα. Μπήκαμε στην πολιτική, αφήσαμε τις αίθουσες, αφήσαμε τα χωράφια, αφήσαμε τις εργασίες μας για να διακονήσουμε
το λαό μας για ακάθινα στεφάνια. Η νίκη θα διώξει και πάλι η ιστορία. Θα διώξουμε για πάντα την κομματοκρατία. Η νίκη θα γράψει και πάλι η ιστορία. Θα διώξουμε για πάντα την κομματοκρατία. Μιλάω για εργαλειοποίηση της πίστεως και απάντησα. Μα προσωπικά την πίστη, την μεστηριακή ζωή, την έμαθα από την κούνια, από την αγκαλιά της μάνας μου. Εμείς, αγαπητοί μου, δεν εργαλειοποιούμε τίποτε. Οι αλιβάνιστοι που δεν ξέρουν τι τους γίνεται από την πίστη, αυτοί μας το προσάπτουν. Έκαστος κρίνει τα πράγματα κατά το ίδιο νόσημα. Σε αυτό που υστερείς, αυτό προσπαθείς να προβάλλεις τον άλλον. Διαβάζω από ένα κείμενο. Είναι ευνόητο πως όπως όλοι οι πολιτικοί συνδυασμοί και πρόσωπα έχουν το δικαίωμα να διακηρύττουν τις αρχές τους και τις ιδεολογικές τους καταβολές, έτσι και οι χριστιανοί έχουν αυτό το δικαίωμα, χωρίς να κινδυνεύουν να κατηγορηθούν ως κάπηλοι και εκμεταλλευτές του θρησκευτικού συναισθήματος. Κατά τη γνώμη μας, όχι μόνο δεν είναι εκμετάλλευση αυτό που κάνουμε εμείς στη Νίκη, που λέμε δόξα τω Θεώ όταν μας ρωτούν είμαστε, δεν είμαστε καλά ή καπηλεία, αλλά ομολογία. Κάθε, προσέξτε αυτό αγαπητοί μου, είναι το κλειδί που απαντάει σε όλες αυτές τις μομφές που δεχόμαστε ότι εργαλειοποιούμε. Μάθαμε και μια φράση που είναι εντελώς άθλια. Η Αγία μας η Εκκλησία εργαλειοποιείται. Εκπροσωπούμε εμείς και μια εκκλησία. Η Εκκλησία εκπροσωπείται από την Ιερά Σύνοδο, τον Αρχιεπίσκοπο και τους Μητροπολίτες. Εμείς είμαστε απλοί άνθρωποι που αγωνιζόμαστε για ψυχή και Χριστό, όπως μας κανοναρχεί ο Άγιος Κοσμάς. Ακούστε τώρα το κλειδί. Κάθε δημόσια ομολογία του Χριστού και των αρχών της χριστιανικής πίστεως είναι απόλυτα επενετή από το Θεό, διότι πας ουν ως της ομολογής εν αιμή έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσου κακό εν αυτό έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής. Ως της δε εν αρνήσετε με έμπροσθεν των ανθρώπων, αρνήσουμε αυτό κακό έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής. Ναι, μας ζήτησε και ο Χριστός να κάνουμε ομολογία πίστεως. Και στην πολιτική, αγαπητοί μου, ισχύει το «χωρίς εμού ου δίναστε ποιήν ουδέν». Γι' αυτό δεν πάει καλά η πατρίδα. Αγαπητοί φίλοι, υπάρχει μια άλλη Ελλάδα, η Ελλάδα που αντιστέκεται, η Ρωμιοσύνη. Η Ρωμιοσύνη είναι φιλή συνόκερη του κόσμου. Κανένας δεν ευρέθηκε για να την εξαλείψει. Κανένας για τη σκέπη την από ψηλά ο Θεός μου. Η Ρωμιοσύνη θα χαθεί όντας ο κόσμος λείψει. Μη φοβάστε. Είναι η Ελλάδα, η θυγατέρα του ουρανού που την ονόμαζε οσιακής μνήμης μακαριστός Άγιος Επίσκοπος, θα έλεγα, Αυγουστίνος Καντιώτης, που ανάβει το καντήλι στα εικονοστάσια της. Ελλάς γερά στα χνάρια του Μελά! Ελλάς γερά στα χνάρια του Μελά! Ελλάς, είναι η Ελλάδα του Παύλου Μελά. Η Ελλάδα του Ευγένιου, του Τσιμογιάννη, που είμαι σίγουρος από ψηλά μας δίνει ευλογία και έχω πει ότι ο Ευγένιος έπρεπε να γεννηθεί πριν από 120 χρόνια και θα καθόταν στο ίδιο τραπέζι ως πρωτοπαλίκαρο του Παύλου Μελά. Ευγένιε, θυμίσου, η νίκη είναι μαζί σου. Ευγένιε, θυμίσου, η νίκη είναι δική σου. Θέλουμε την Ελλάδα, για αυτήν αγωνίζεται η νίκη, που λέει τα μεγάλα όχι. Το όχι του Λεωνίδα στις Θερμοπύλες, το όχι του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου στην Κωνσταντινούπολη, το όχι του Παπαφλέσσα στο Μανιάκι, το όχι του ελληνικού λαού διαστόματος Ιωάννου Μεταξά το 1940-41 στα οχυρά του Ρούπελ. Αυτή την Ελλάδα θέλει να αναδείξει η νίκη. Αυτή την Ελλάδα από το αυτή θα την πιάσουμε και θα τη σώσουμε, θέλει, δεν θέλει. Όλη χώρα, δάσκαλε προχώρα, αγαπητοί μου. Σε θέλει όλη χώρα, δάσκαλε προχώρα, σε θέλει όλη χώρα. Επαναλαμβάνω, αν είσαι καλός που είναι η εχθρή σου, λέει ο ποιητής, δεν φοβόμαστε τίποτε. Συνεχίζουμε
όχι με σταυρωμένα τα χέρια, αλλά με το σταυρό στο χέρι για την νίκη του ελληνισμού, για την νίκη της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, για την νίκη του λαού μας. Να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας, να ζητήσω να μας εμπιστευτείτε, θα αγωνιστούμε και με το την αίμα άλλη μας Κυριακή, για τα δίκαια του έθνους. Βουλή, την άλλη Κυριακή, η νίκη στη Βουλή, την άλλη Κυριακή. Μη σκιάζεστε στα σκότη η λευτεριά σαν τη αυγή στο Φεγκοβόλο, αστέρι της νύχτας το ξημέρωμα θα φέρει. Το πιο βαθύ σκοτάδι είναι λίγο πριν ξημερώσει, έλεγε ο Κολοκοτρώνης. Έρχεται, αγαπητή μου, το πραγματικό φως, το φως του γένους των Ρωμιών. Ευχαριστώ. Δάσκαλε μπορείς, η νίκη στη Βουλή. 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 Παρακαλώ. Θα καλέσουμε στο βήμα να ανέβουν όλοι οι υποψήφοι βουλευτές της Α Θεσσαλονίκης, κυρία Ματσουκατίδου Βιορίκα, Γκιουζέλης Δημήτριος, Μαυροματάκη Κλεοπάτρα, Τσαρούχα Ζωή, Νάνου Κωνσταντίνα, Σύρπης Γεώργιος, Ρωμανίδης Κυριακίδης Μωυσής, Γεκόπουλος Σωτήριος, Βούζιος Κωνσταντίνος, Μπότσης Σωτήριος, Τέγος Νικόλαος, Σαράντι Παναγιώτα, Ράμνου Θωμαή και Πολυχρονιάδης Ιωάννης. Κλείνοντας, θα ζητήσω από όλους τους υποψήφιους εκτός Θεσσαλονίκης να ανέβουν στο βήμα. Κυρία Μαραντίδου Γεωργία από Πέλα, κύριος Χεμετζετζίδης Ιωάννης από Κιλκής, κύριος Βαρώσης Ιωάννης από Σέρες, κυρία Θανασιάδου Ελένη από Νάουσα, ο κύριος Δανδίκας Βασίλειος από Σέρες, η κυρία Μποζίνη Μαρία Κοζάνη, ο κύριος Γιωτάκος Απόστολος από Μαγνησία, ο κύριος Θεοχαράκης Ηλίας Κιλκής, κυρία Καζεπίδου Ειρήνη Πιερία, κυρία Καλατζίδου Ευανθία Λάρισα, η κυρία Λατζή Ειρήνη Λάρισα, ο κύριος Παπαδόπουλος Αθανάσιος Χαλκιδική, ο κύριος Παπαγεωργίου Πέτρος Χαλκιδική, ο κύριος Τσατήρης Εμμανουήλ Χαλκιδική, ο κύριος Καρασαβίδης Γιώργος Πέλα, κυρία Τάντσια Αλεξία Φλόρινα, ο κύριος Νικολάου Γεώργιος Γρεβενά, η κυρία Τσόνου Ξανθή Καρδίτσα, ο κύριος Δελβερούδης Κομνηνός από την Πιερία, ο κύριος Βασιλιάδης Αντώνιος Γιαννιτσά, ο κύριος Μπαλιάκας Κωνσταντίνος Κοζάνη, ο κύριος Μήτας Ευστράτιος Ιμαθία, ο κύριος Καλαμπάκας Παναγιώτης Τρίκαλα, ο κύριος Ζαρταλούδη Ζώης Σέρες, ο κύριος Γαλαντάρης Δημήτριος Πέλα, ο κύριος Τσερτικίδης Νικόλαος Πιερία, ο κύριος Σιντζές Ιωάννης Πιερία, ο κύριος Σαμαράς Ανέστης Κοζάνη. Και ο κύριος Πάλας, δεν μου τον έχουν καθόλου γραμμένο, συγγνώμη. Έσχατα, οκ. Okay. Και ο κύριος, ναι, και ο κύριος Χαραΐσκος, Κοσμάς. Εδώ είμαστε όλοι. Χαιρόμαστε, όπως βλέπετε, όλοι γελάμε. Όλοι γελάμε. Και ο Αποστολάκης επικρατείας, πες, ο πρόεδρος. Κύριε Αποστολάκη, ελάτε κι εσείς. Τι άλλο μένει να κάνουμε από το να σας ευχαριστήσουμε. Ευχόμαστε όλοι ότι την Κυριακή η Ελλάδα γυρίζει σελίδα
και το θαύμα προφανώς ολοκληρώνεται. Εμείς κάναμε το ανθρωπίνως δυνατό. Τα άλλα τα αφήνουμε στα χέρια του Χριστού και της Παναγίας. Σας ευχαριστούμε από βάθη καρδίας. Θα παρακαλούσα όλοι να απαγγείλουμε τον εθνικό μας ύμνο. 1, 2, 3. Από την κόψη του σπαθιού την τρομερή, σε γνωρίζω από την όψη που με βιά μετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά, και σαν πρώτα αντριωμένη χέρο-χέρε ελευθεριά, και σαν πρώτα αντριωμένη χέρο-χέρε ελευθεριά, και σαν πρώτα αντριωμένη χέρο-χέρε ελευθεριά. Ευχαριστίες πολλές, αγαπητοί, και όπως λέμε έχουμε πολύ εύκολη ευχή και με την νίκη του γένους. Ευχαριστούμε. Την άλλη Κυριακή τα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών. Ευχαριστήρια η πατρίδα μας. Πρέπει να βάλουμε και το διευχόν. Διευχόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον και φώτισον ημάς. Αμήν.